Σήμερα σας έχω ριζότο αλλά μιλανέζε, μια από τις πιο ωραίες ιταλικές συνταγές, με λίγα υλικά και με πολύ καλό βούτυρο για να αφήνει ωραία βουτυράτη και κρεμμόδι υφή. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Για το ριζότο χρειάζομαι λίγο ρύζι, ένα κρεμμύδι, πολύ καλό βούτυρο και λίγο τυρί. Και οπωσδήποτε θα βάλουμε μέσα λίγο σαφράν ή αλλιώς κρόκο, κρόκο κοζάνης που θεωρείται το καλύτερο σαφράν του κόσμου. Το βούτυρο από το ψυγείο. Το λούρποκ θέλω να είναι παγωμένο. Θέλω να κόψω μικρά κομματάκια, να τα βάλω στο ψυγείο να μείνουν παγωμένα, γιατί αν μείνει εδώ θα μου μαλακώσει. Και το θέλω για το τελείωμα του ριζότο. Όλο το μυστικό είναι να χυλώσει σωστά και να κρεμώσει ωραία το ρύζι. Άρα, το λούρποκ πρέπει να είναι παγωμένο και όσο είναι κρύο θα το κόψω σε μικρά κομματάκια. Βούτυρο λούρπακ από 100% αγελαδινό φρέσκο γάλα. Κατευθείαν στο ψυγείο να είναι παγωμένο για το τέλος. Για να φτιάξω το ριζότο μου, οποιοδήποτε ριζότο και να κάνω, χρειάζομαι ένα ζωμό. Ζωμό λαχανικών, ζωμό κοτόπουλο ή ζωμό κρέατος. Ό,τι έχεις, ό,τι σου αρέσει περισσότερο και ό,τι έχεις στο σπίτι. Το ριζότο αλλά μιλανέζε γίνεται και με ζωμό λαχανικών. Εμείς κότα θα βάλουμε σήμερα γιατί μου αρέσει περισσότερο η γεύση. Θέλω να ξεκινήσω με το κρεμμύδι. Αυτό που θέλω είναι να είναι πολύ ψηλά κομματάκια. Γιατί δεν είναι ωραίο να σου σερβίρουν ριζότο και να βλέπεις μεγάλα κομμάτια κρεμμυδιού. Γιατί στο τέλος δεν προλαβαίνουν και να ψηθούν. Το ριζότο γίνεται γρήγορα. Έτοιμο, ψιλοκομμένο και τέλειο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κατσαρόλα ή τηγάνι στη φωτιά. Το λούρπακ μέσα. Θέλω μέσα και μια σταγόνα ελαιόλαδο. Έχω τρίψει σε λίγο ελαιόλαδο μια σκελίδα σκόρδο. Δεν θέλω να βάλω πολύ σκόρδο στο ριζότο μου, αλλά θέλω να έχω το άρωμά του. Οπότε παίρνω μια σταγόνα από το λάδι που έχει μείνει μέσα του το σκόρδο. Και πάμε για το κρεμμύδι. Μια ιδέα αλάτι θα βοηθήσει να μαλακώσει ωραία το κρεμμύδι μου. Και μπορείτε να πάρετε είτε μια ξύλινη σπάτουλα, σαν αυτή εδώ, που να είναι ίσια κάτω, ή μπορείτε να πάρετε μια μαλακή σπάτουλα. Θα σας βοηθήσει περισσότερο να ανακατεύετε στα πλαϊνά. Όταν θα μπει το ρύζι, πάει και κολλάει γύρω-γύρω. Που αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ψηθεί ποτέ. Το αφήνω λοιπόν έτσι για 3 λεπτάκια, να έρθει να γίνει διάφανο, χωρίς να πάρει καθόλου χρώμα. Η φωτιά μου είναι χαμηλή. Ωστόσο, δίπλα έχω το ζωμό μου να τον βάλω να ζεσταίνεται. Ο ζωμός μου είναι περίπου 3,5 φορές περισσότερο από το ρύζι μου. Η αναλογία για το ριζότο είναι ένα ρύζι, 3,5 ή 4 νερό, ανάλογα πόσο δυνατά το βράζουμε. Κρατάμε πάντα λίγο ζωμό στο τέλος και το ρίχνουμε τελευταία στιγμή. Θέλω να είναι καυτός ο ζωμός όταν πέφτει πάνω στο ρύζι. Δεν θέλω να έχω διαφορετικές θερμοκρασίες, γιατί εννοείται ότι θα κόψει το βρασμό του. Μέχρι να γίνει το κρεμμύδι μου, πάμε να βάλω λίγο ζωμό. Γι' αυτό έχω κρατήσει λίγο ζωμό εδώ. Με βολεύει πάρα πολύ αυτή η κατσαρόλα με το χερούλι. Τη χρησιμοποιώ σαν μεγάλη κουτάλα. Θέλω να βάλω λίγο ζωμό εδώ και να βάλω μέσα τον κρόκο κουζάνης, το ελληνικό σαφράν. Με τον τρόπο αυτό θα βγάλει όλα του τα αρώματα και θα βγάλει και πάρα πολύ ωραίο το χρώμα του. Μην το βάζετε κατευθείαν μέσα στο φαγητό, γιατί δεν κάνει να βράζει πάρα πολύ ώρα. Πρέπει να βράσει ελάχιστα. Θα το βάλουμε στο τέλος. Βλέπετε κατευθείαν. Κατευθείαν άλλαξε το χρώμα. Θα μείνει λίγα λεπτά εδώ και θα βγάλει τώρα και όλα τα αρώματά του. Όταν ψήνουμε το κρεμμύδι, ειδικά όταν το ψήνουμε μέσα σε βούτυρο, βγάζει γλύκα και στη γεύση αλλά και στη μυρωδιά. Και με τον τρόπο αυτό χάνεται και ό,τι οξύτητα υπάρχει πάνω στο κρεμμύδι. Και πάμε για το ρύζι. Ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι ή βιαλόν ενάνο, υπάρχουν όλα στην ελληνική αγορά. Μέσα και το ρύζι. Είναι κοντό και χοντρόκοκο, σαν να μοιάζει λίγο τετραγωνισμένο γύρω-γύρω και αυτό απορροφάει σταδιακά την υγρασία, αποβάλλοντας το άμυλο και έρχεται και κρεμώνει. Το ανακατεύω μέσα στο βούτυρο, να γυαλίσει και να γίνει διάφανο το ρύζι μου και να ζεσταθεί ωραία. Μέσα και το κρασί. Θέλω να εξαφανιστεί τελείως η υγρασία. Θέλω να εξατμιστεί τελείως το κρασί. Αν το κρασί δεν ψηθεί σωστά, δεν εξατμιστεί τελείως, αφήνει πολύ οξύτητα μέσα. Και εγώ θέλω μόνο τη γλύκα του κρασιού και τα αρώματά του. Να στεγνώσει τελείως το ρύζι μου. Δυναμώνω λίγο τη φωτιά μου τώρα. Βλέπετε? Και στεγνώνει μέσα στην κατσαρόλα,
αλλά το ακούω κιόλας. Ξεκινάμε να ρίξουμε το ζωμό μας σταδιακά ανακατεύοντας. Εδώ καταλαβαίνεις πόσο σε βοηθάει μια μαλακή σπάτουλα. Να θυμάστε πάντα το ρύζι να το έχετε καλυμμένο με υγρασία. Δηλαδή, όταν θα βάλω την επόμενη δόση που θα έχει στεγνώσει τελείως, πρέπει να το καλύψω για να βράζει σιγά σιγά και ομοιόμορφα. Και ανακάτεμα τακτικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες και θα φτιάξετε το πιο ωραίο ριζότο μιλανέζι που έχετε φάει. Εύκολο, γρήγορο, πεντανόστιμο, βουτυράτο και φανταστικό. Έτσι. Μόλις αρχίζει να στεγνώνει, τη βλέπετε και κάνει γραμμή η σπάτουλα κάτω. Πάμε για την επόμενη δόση ζωμού. Συμπληρώνω ζωμό για να ζεσταθεί και να γίνει τέλειο. Από την ώρα που βάζω το ρύζι μέσα, για να ολοκληρώσω το ριζότο μου χρειάζομαι γύρω στα 17 λεπτά. Άρα εκτός από νόστιμο είναι και πάρα πολύ γρήγορο. Όπως είδατε, βάλα ελάχιστο αλάτι μέσα, γιατί θα μπει τυρί στο τελείωμά του, οπότε δεν θέλω να το κάνω αλμυρό, θα το τσεκάρουμε τελευταία στιγμή. Μόλις περάσουν περίπου 10 λεπτά από την ώρα που ξεκίνησε να μαγειρεύεται το ρύζι, τότε θα βάλουμε μέσα το σαφράν, το διαλυμένο σαφράν. Δεν ξέρω για σας, εγώ για ριζότο τρελαίνομαι. Το ριζότο μιλανέζι μπορεί να γίνει σκέτο, μπορείτε όμως να βάλετε μέσα γαρίδες, σας το έχω δείξει, μανιτάρια, κοτόπουλο, μπορείτε να δώσετε ό,τι γεύση θέλετε. Είναι η βασική εκδοχή του και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι σκέτη. Ένα καλό ριζότο θέλει καλή ποικιλία ρυζιού, πλούσια σε άμυλο, ένα πολύ καλό αρωματικό βούτυρο και ένα ζωμό. Έτσι έχει σίγουρη επιτυχία. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε αντικολλητικό τηγάνι όταν κάνετε ριζότο. Είναι καλύτερα ένα σχεύος σαν αυτό που έχω εγώ, ένα μεταλλικό, μια μεταλλική κατσαρόλα ή ένα μεταλλικό τηγάνι. Γίνεται πολύ πιο σωστά. Μόλις στεγνώσει, πάμε για την επόμενη δόση. Πλησιάζουμε στο τέλος. Το καλύτερο είναι το τελικό στάδιο, εκεί που κρεμώνει και χυλώνει. Πλησιάζω προς το τελείωμα και πάμε να βάλω λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Είναι ώρα να φέρω το παγωμένο λούρπακα του ψυγείου. Πάμε για την τελευταία δόση ζωμού και ετοιμάστε πιάτο γιατί είναι λαχταριστό, πρέπει να φαγωθεί καυτό. Είμαστε περίπου στα 15 λεπτά βρασμού του ρυζιού. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο. Ένα τσακ. Ένα τσακ ακριβώς θέλει. Μέχρι να πεις τσικ και τσακ είναι έτοιμο. Και όταν το βλέπω να εξαφανίζεται το νερό και να αρχίζω να βλέπω χοντρή φουσκάλα στην επιφάνεια, τη βλέπετε? Χοντρή φουσκάλα στην επιφάνεια, σβήνω το μάτι, μεταφέρω δίπλα, σε σβηστό μάτι και κατευθείαν όπως είναι ζεστό με τη φουσκαλίτσα που σκάει επάνω, ρίχνω μέσα τα κομμάτια παγωμένου λούρπακ. Ρίχνω μέσα και λίγη παρμεζάνα και αφήνω μισό λεπτάκι. Αφήνω μισό λεπτό το βούτυρο να μείνει στην επιφάνεια. Να αρχίσει σιγά σιγά να λιώνει. Και περιμένω από πάνω με την κουτάλα για να το ανακατέψω. Ένα ωραίο ανακάτεμα. Κοιτάξτε η υφή. Έχει κρεμώσει τέλεια. Έτσι, πρέπει να πέφτει, δεν πρέπει να είναι στεγνό στην κατσαρόλα, γιατί αν είναι στεγνό στην κατσαρόλα, μετά θα είναι στεγνό και στο πιάτο. Πάμε γρήγορα για σερβίρισμα.
Και μόλις μπει μέσα, κουνήστε το λίγο να απλώσει το πιάτο. Κοιτάξτε πόσο ζουμερό είναι ακόμη. Να απλώσει το πιάτο και έτσι όπως είναι ζεστό και κρεμώδες και γυρίζει έτσι ωραία στο πιάτο, με ένα κουταλάκι θα πάρω την πρώτη μπουκιά. Το βλέπετε. Γι' αυτό σας είπα να έχει υγρασία πριν το κατεβάσετε τη φωτιά. Δεν θέλω να μου στεγνώσει εδώ, γιατί αν στεγνώσει εδώ, μετά θα κολλήσει εδώ. Εδώ που έχω πάρει την πρώτη μπουκιά, το βλέπετε. Το βλέπετε. Ξανακλίνει. Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή, θα με θυμηθείτε. Τελικά το βούτυρο Λούρπακ είναι αυτό που κάνει τη διαφορά σε κάθε φαγητό. Κουταλιά-κουταλιά θα φάω όλο μου το πιάτο. Το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Φτιάξτε ένα ριζότο αλλά μιλανέζε και θα με θυμηθείτε. Περιμένω σχόλιο γιατί είναι και εύκολη συνταγή. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Το βούτυρο Λούρπακ στο ριζότο απογειώνει όλη τη γεύση.